Έχουμε σήμερα κοντά μας την φίλη μου, αγαπημένη μου φίλη, που την είδα έτσι, είχαμε και όταν ήρθε για τις διακοπές της, είχαμε ένα έτσι πολύ ωραίο γεύμα και μιλήσαμε μαζί για πολύ ωραία θέματα, αλλά τώρα θα μιλήσουμε για την Βιέννη, στην κοντινή μας Αυστρία, που είναι πάρα πολύ ωραία στολισμένη. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά αγάπη μου, να είσαι καλά. Η Αλεξάνδρα Καρακοπούλου από τη Βιέννη. Γεια σου Μαρίνα, επιτέλους. Επιτέλους, βρε κορίτσι μου. Πώς είσαι, τι κάνεις, σε βλέπω. Έχεις και ωραίο δέντρο πίσω, στολισμένο. Βέβαια, κάθισα για να βλέπεις και το δέντρο μου. Έτσι, μπράβο. Μέρες που είμαι. Έτσι. Πώς τα περνάτε, κρύο? Δεν έχει τόσο κρύο αυτές τις μέρες. Μας έχει τρελάνει ο καιρός πάλι για άλλη μια φορά φέτος. Έχουμε, φαντάσου, μέχρι 15 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Τέλεια! Και εδώ, να. Εντάξει, εμείς λιγάκι είναι λίγο άστατος ο καιρός, αλλά δεν πειράζει και εμείς δεν έχουμε και τόσο κρύο. Εντάξει, θα θέλαμε και λίγο χιόνι όμως. Χριστούγεννα χωρίς χιόνι δεν είναι και τόσο ωραίο. Για εσάς εκεί μια χαρά είναι που έχω έρθει και πολλές φορές στην Αυστρία. Για εμάς εδώ στην Ελλάδα μας αποσυντονίζει λίγο άμα ρίξει και ειδικά στην πρωτεύουσα. Το γνωρίζω καλά, ναι. Και εδώ μην νομίζεις και οι Βιεννέζοι αρχίζουν και κάνουν βλακίες στην οδήγηση. Δεν είναι και τόσο, μπορώ να σου πω, καλή οδηγή όταν χιονίζει. Πώς περνάτε εκεί? Είναι στολισμένη η Βιέννη? Είναι έτσι όπως λένε, στολισμένη παραμυθένια? Έτσι. Με τα κονσέρτα σας. Οι φήμες είναι πραγματικότητα, ναι. Καλά περνάμε, μια χαρά, έχουν έρθει και οι γονείς μου από Ελλάδα. Τέλεια. Ναι, και είμαστε πολύ οικογενειακά. Και θα πάμε και στα πεθερικά μου που μένουν εκτός Βιέννης. Σε ένα χωριό που μου είπες και το έχω δει από τις φωτογραφίες. Σαν να είναι, ξέρεις, σελίδα από τα παραμύθια, μέσα στα έλατα, στα βουνά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μας λείπει κάτι. Όχι, τίποτα. Όλα καλά, όλα καλά, όλα τέλεια. Πάμε όλα να δούμε τέλεια. Λοιπόν αυτό το βιντεάκι που θα μας δείξεις για την έτσι γιορτινή Βιέννη. Και να μας πεις... Βέβαια. Ωραία. We're gonna have a party tonight.
χρονιά να έχουμε, αγάπη μου. Πολύ ωραίο το βιντεάκι σου. Πάντα μας στέλνεις καταπληκτικά βίντεο. Επαγγελματικά μπορώ να πω. Μπορώ για το μέσα όλα, βλέπεις. Και για σένα βασικά. Έτσι, έτσι. Είδα και όταν είχα έρθει μια παλαιότερη χρονιά και έκανα Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά, βέβαια έκανε πολύ κρύο και ήταν όλα χιονισμένα. Και λέω, πω, τι να κάνω, τι να κάνω. Λοιπόν, είδα και το, και αυτό το έλεγα και στα παιδιά εδώ στο Control, που έχετε ένα κτίριο που το έχει φτιάξει ο Τσίλερ, που είναι ίδιο με αυτό, με τη βιβλιοθήκη μας εδώ στην Ελλάδα. Είσαι διαβασμένη, βλέπω. Ναι, ίδιο είναι. Ναι, ισχύει. Ποιο έκανε πρώτα, ξέρεις, εκεί και μετά εδώ? Νομίζω ότι έκανε πρώτα εδώ και μετά εκεί. Αν ναι. δεν είμαι και τόσο σίγουρη να σου πω. Δεν παίρνω και όρκο. Ναι. Πάντως είναι ίδιο, ολόιδιο. Είναι ολόιδιο. 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 Ναι. Μιλάμε πάντα για τη Βουλή, έτσι. Εσάς είναι η Βουλή. Ναι. Και ναι, εμάς και δεν είναι η βιβλιοθήκη. Στην... Το έδειξα στο βίντεο, το είδε στο βίντεο. Ναι, το είδα και το θυμήθηκα και ωραίο, φωτισμένο κτλ. Πάρα πολύ γιατί... ωραία. Θυμάμαι ότι είχαμε πει, μου είχε ζητήσει κιόλας για να δεις λίγο τη Vienna by Night. Ξέρεις πώς είναι φωτισμένη το βράδυ. Και θεώρησα ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το να τραβήξω μερικά αποσπάσματα από την οδό, ξέρεις, που συνδέει το κέντρο ουσιαστικά, το ring, το λεγόμενο το δαχτυλίδι. Ναι. Τι ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έχουν έρθει Έλληνες φέτος? Γιατί όταν είχα έρθει εγώ, όλοι μιλάγανε ελληνικά στον δρόμο. Αλήθεια σου μιλάω. Εκτός από τα αυστριακά. Κάναμε βόλτα με τους γονείς μου στο κέντρο και λέω: δεν θα μιλάω καθόλου ελληνικά. Δεν καταλαβαίνεις την κοινότητα. Είναι χαμός. Πολλοί Έλληνες. Πολλοί Έλληνες. Το ξέρω ότι κάθε φορά φρήκανε, το προτιμούν. Γίνεται πανικός από Έλληνες. Με τι λεφτά φέτος κάνουν διακοπές, να σου πω, έχουν, εντάξει, κοίταξε, έχουν πέσει και αρκετά και είναι και πολύ καλές, έτσι. Εδώ αν πας κάπου έστω και σε ένα μαγαζί, το 500 δεν το γλιτώνεις, οπότε λες πάρω και βλέπω και τη χιονισμένη Βιέννη. Ναι, εντάξει, αλλά ξέρεις ότι η Βιέννη δεν είναι και τόσο φτηνή πόλη. Είναι ακριβή πόλη, είναι ακριβό σπόρτο να κάνεις χιόνια στο κέντρο της Βιέννης και να κάνεις βόλτα στα καφέ. Ναι. Έχουν φτιάξει περισσότερα καφέ, γιατί όταν ήρθα εγώ δεν είχε και πάρα πολλά. Έχει μόνο παραδοσιακά. Ναι. Είχε τα παραδοσιακά, μπορώ να το πω. Έχει πολλά, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Πρέπει να έχεις και κάποιον δικό σου να σε πηγαίνει στα κατατόπια. Ναι, γιατί έχει πολλά τα οποία δεν φαίνονται, όχι τα τόσο κεντρικά και τόσο παραδοσιακά. Πρέπει να ξέρεις να στρίβεις τις γωνίες, τα σοκάκια, να μπαίνεις, να βγαίνεις. Έχει πολλά. Βέβαια τότε που είχα έρθει εδώ, εγώ, που εντάξει έχουν περάσει αρκετά χρόνια, περίπου 9. Ο αντικαπνιστικός νόμος ήταν σε ισχύ. Δεν μπορούσες να καπνίσεις πουθενά. Ναι, τώρα καπνίζεις. Έχει και μέρη. Αυτό μου έκανε εντύπωση, ότι τελικά και στην Αυστρία, λέει, αρχίζουν και το παίζουν Έλληνες. Ναι, μοιάζουν πολύ σε εμάς, μην νομίζεις. Αυτό έχω ξαναπεί. Η κουλτούρα τους με τη δικιά μας έχει πολλές ομοιότητες. Και σε αυτό ακόμα. Ναι, που εγώ περίμενα ότι θα είναι λίγο πιο έτσι γερμανο τραφής. Είναι της καλοπέρασης άτομα. Μην νομίζεις, τους αρέσει η καλή ζωή. Το καλό φαγητό, το καλό ποτό, το να βγαίνουν έξω, να τρώνε, να διασκεδάζουν, να συναντιούνται. Απλά έχουν μια άλλη λογική. Διάζουν πρόγραμμα. Κάτι που δεν έχουμε εμείς. Μ' αρέσει αυτό. Να δεις, σε περιμένουμε. Οπωσδήποτε. Βέβαια θα έρθω λίγο πιο άνοιξη για να τη δω έτσι όπως πρέπει και πράσινη. Είναι πολύ ωραία πράσινη. Καημό το έχω να δω πράσινη τη Βιέννη. Θα τα πούμε όμως εμείς και κατηδίαν και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Εύχομαι ό,τι επιθυμείς, ό,τι επιθυμούμε όλα να γίνουν. Επίσης, σε όλο το team εκεί την αγάπη μου. Έτσι, έτσι, στο control μας εδώ, στα παιδιά. Φιλιά και σου στέλνουν φιλάκια όλοι. Φιλιά. Τσάω αγάπη μου, θα τα πούμε.